Καλημέρα παιδιά, είμαι ο Wint και σήμερα παίζουμε Minecube SMP. Λοιπόν, καταρχάς έχω κάποια πράγματα να σας πω. Πρώτον, ας φαγωγούμε το F1. Από ό,τι βλέπετε έχω μαζέψει κάποια πράγματα. Ήταν αυτό, όχι αυτά όλα, τα εργαλεία και το armor ήταν grind μίας ώρας περίπου. Και πρώτο ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω πως δεν πρόλαβα να ανεβάσω βίντεο ανά μία μέρα δύο όπως είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Και αυτό γιατί δουλεύω πάνω σε κάτι το οποίο θέλει αρκετή ώρα. Ωστόσο τώρα που το ψιλοτελειώνω και έχει τέλος πάντων περάσει πολλή δουλειά, πλέον έχω περισσότερο χρόνο, οπότε λογικά θα ανεβάζω πιο συχνά uploads. Αυτό. Τώρα έχω μια ωραία έκπληξη σας για το Minecube. Καταρχάς θα εκπλαγείτε με το πόσο πρόοδο και grind έχω κάνει αυτές τις μέρες off camera. Ένα. Δεύτερο, έχουμε χτίσει κάτι μαζί σήμερα, κάτι πολύ ωραίο. Και τρίτον, θα σας πω τις νέες βελτιωμένες σκέψεις μου. Λοιπόν, κάτσε μην δείτε πράγματα, γιατί μπορεί να είδατε λίγο. Εδώ, αυτές τις δύο κολόνες είναι εδώ που θα κάνουμε το εξωτερικό τείχος. Το εξωτερικό τείχος θα γινόταν εκεί πέρα πίσω. Θυμάσαι εκεί πέρα του βάρη, έφυγε. Εκεί θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει ακόμα. Πάντως, εκεί πέρα, από ό,τι βλέπετε, που έχω καθαρίσει το βουνό, θα γίνουν τα αρχεία. Ωραία. Θα βάλουμε ένα από πάνω το άλλο βουνό, ή θα το κάνουμε κάπως, τέλος πάντων, θα είναι φυσικό και θα έχουμε τα αρχεία. Αυτό το έδαφος έχει κατέβει πόσα layers. Αυτό έχει ανέβει εδώ πέρα γιατί ήταν πιο κάτω. Α, ναι. Και εδώ όλο έχει γεμίσει νερό και είναι για βαθύ, έτσι. Λοιπόν, έχει γεμίσει νερό. Είναι από εκεί πέρα, από εκεί μέχρι και από εκεί πίσω. Εδώ από ό,τι βλέπετε έχω κάνει μια μικρή γεφυρούλα η οποία ενώνεται με την πύλη, όπου η πύλη μπαίνει στο πέρασμα που πας πάνω και δεξιά. Δεξιά είναι αυτό που θα χτίσουμε. Εδώ αυτό το τείχος είναι το τείχος που θα χτίσουμε, που θα περνάει το μικρό εσωτερικό τείχος που θα προστατεύει και καλά το χωριουδάκι. Γι' αυτό έφυγε αυτό το ντουβάρι εδώ πέρα που θυμάστε, υπήρχε ένα ντουβάρι με μια τρύπα στη μέση. That's what she said, αλλά δεν πειράζει. Έφυγε και θα γίνει τείχος αυτό τώρα. Εδώ πέρα έχει ένα μικρό τρίτο καταράκτη που πέφτει εδώ πέρα. Αν και ωστόσο πιστεύω πως αυτό όλο, όλο αυτό εδώ πέρα και μέχρι το εκείνο το καλαμάρι, μπορεί να ανέβει μέχρι εδώ πάνω. Μπορεί να ανέβει μέχρι εδώ πάνω και να γίνει όλο αυτό το ποτάμι και να είναι εκεί πέρα ο καταράκτης που θα ενώνεται φυσικά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έχω εδώ προμήθειες υλικά για το να συνεχίσουμε το τείχος. Και θα, όσο χτίσουμε το τείχος, θα σας πω και άλλα. Λοιπόν, εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε, όπως είναι εκεί πάνω, εκεί, θα βάλουμε μια μικρή, πώς λέγεται, ένα μικρό archway που θα πηγαίνει εκεί πάνω, που εκεί πάνω θα είναι ένας μικρός πύργος, ένα watchtower. Λογικά θα είναι, εντάξει, βασικά μισό λεπτά εκεί πάνω, να δούμε λίγο πώς είναι εκεί πάνω το terrain, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μεγάλο πύργο, μικρό πύργο, τι μπορούμε να κάνουμε, τέλος πάντων. Είναι, θα μπορούσε να γίνει εδώ πέρα κάπου, ναι, θα μπορούσε να γίνει εδώ πέρα και να βάλουμε κάτι σαν, πώς είναι εδώ, βέβαια είναι πολύ πιο μικρό αυτό. Θα μπορούσα να κάνουμε λίγο κάπως σαν τον Μίνας Τίριθ. Όσοι βλέπετε. Μισό λεπτό. Αυτός είναι ο γάτος μου, για όσο το ξέρετε. Αντίο τώρα. Θα μπορούσαμε, όπως έλεγα, να κάνουμε κάτι σαν τον Μίνας Τίριθ. Ή δεν ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Αυτό θα κατέβει, θα φύγει όλο αυτό. Θα μπει ένας πύργος εδώ πέρα. Εντάξει, μικρός, έπαιζα πολλά strategy games, Age of Mythologies, Age of Empire. Αφήστε μίσχο. Κάτσε να τα κάνουμε όλα μία. Και αυτό θα φτιαχτεί όλο το terrain, μην ανησυχείτε. Οπα. Τρώγοντας damage μόνος μου. Ωραία, και το τελευταίο. Οπα. Ωραίοτατα. Λοιπόν, καταρχάς είναι. Έτσι εδώ. Ένα πιο μέσα. Το κάνουμε ωραία εδώ πέρα. Λοιπόν, ας τα κάνουμε όλα. Εδώ. Εδώ, πολύ καλά. Αυτό, πώς, α. Έτσι. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, θα είναι λίγο περίεργο αυτό εδώ πέρα το τείχος, μιας γιατί είναι Minecraft και δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Βασικά μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά στις γωνίες δεν σε βοηθάει και πάρα πολύ. Ας κοιμηθούμε κιόλας, γιατί νυχτώνω και θα μου την πέσει κανένας και θα ψοφήσω, γιατί δεν έχω κάνει enchanted armor και μου λείπει και το κεφάλι. Λοιπόν, ας τα επισώσουμε αυτά. Λοιπόν, κοιτάω το γάτο μου γιατί είναι πάνω στο PC μου. Και άμα πατήσει ένα κουμπί και κλείσει, θα ρετζάρω. Φύγε από εκεί. Φύγε από εκεί. Φύγε! Τώρα θα κάτσει πάνω στο ποντίκι μου και θα μπορώ να κουνηθώ. Εντάξει, αγνώρισα, είναι γάτος, είναι ο γάτος μου, οπότε, ναι.
Θα μπεις μες στο βίντεο. Τι λέει, καλά. Μυρίζει την οθόνη. Πολύ καλά. Λοιπόν, ας το κάνουμε λίγο αυτό εδώ το πράγμα. Πολύ ωραία. Και αυτό εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτα το εξωτερικό design για να δούμε μέχρι που πάει. Και μετά θα κάνω το εδώ πάνω. Λοιπόν. Λοιπόν. Καταρχάς έχουμε 1, 2, 3. Αυτά εδώ. Και τώρα. Έτσι εδώ. Οκ. Δεν ξέρω γιατί έφαγα να αλλάξει πάει. Ναι. Εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Εδώ. Και αυτό το κάνουμε από το εσωτερικό του τείχους. Εδώ. Δεν θα φτάσουν τα stairs, δεν πειράζει. Θα φτάσω, θα κάνω κι άλλα. Άμα δεν φτάσουνε. Ορίστε. Και τώρα. Έτσι. Αυτό τώρα. Θα πρέπει να το κάνουμε έτσι. Όχι, δεν θα το κάνουμε έτσι, δεν γίνεται. Άμα το φιλάρω κιόλας. Κοίτα που γίνει το άλλο. Λοιπόν. Έλα. Ορίστε, κάνουμε κι άλλα λίγα. Δεν θα φτάσουν ούτε αυτά, θα κάνουμε κι άλλα. Έτσι εδώ. Ναι, πολύ ωραία, μ' αρέσει. Ουσιαστικά αυτό είναι το design. Όχι, δεν είναι αυτό, τι λέω. Αυτό είναι το design του τοίχου. Και ξεχτείτε, αυτός ο τοίχος είναι μικρός μπροστά σε αυτόν εκεί που θα κάνουμε αργότερα. Είναι μικρό αυτό το τοιχάκι. Πιστέψτε με, είναι μικρό. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα με φτάσουν να το κάνω και από μέσα. Λογικά θα με φτάσουνε. Ωστόσο. Ναι, πάμε να το κάνουμε και από μέσα. Εν τω μεταξύ, προσπαθώ να κρατιέμαι να μην γελάσω γιατί αυτή τη στιγμή ο γάτος μου γλύφεται πάνω στο ποντίκι μου. Και εγώ κάνω βίντεο. Εντάξει. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Εδώ γιατί είναι έτσι. Είτε είσαι έτσι, παιδί μου. Ωραία, όχι, δεν είσαι. Νομίζω είσαι έτσι. Έτσι είσαι. Πολύ ωραία. Τώρα, βάλε αυτά πρώτα τα σίγουρα. Εσύ φύγε. Ωραία. Έχουμε dirt. Ας φτιάξουμε λίγο το terrain για να είμαστε πιο άνετοι εδώ πέρα. Κάνουμε λίγο εδώ έτσι. Στη μισή να κατεβάσω αυτά γιατί. True lags by exactly και δεν ξέρω γιατί τη φάση. Βάζω τόσο που να είναι τα blocks. Ωραία. Κάτσε. Φύγε γάμο το. Πραγματικά μου σπρώχνω το ποντίκι, έτσι. Άμα δεν κάνω άκυρα blocks, place ή άκυρα πράγματα, έχω κάτω μου φταίει να ξέρετε. Αλλά δεν πειράζει, το γνωρίζετε κι αυτόν. Λοιπόν, βάλουμε και αυτά εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα, έτσι. Ναι, βάλω και τα slabs. Μια χαρά. Θέλουμε και άλλα stairs. Το πήρα μαζί. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω πώς θα κάνουμε το επάνω μέρος του τείχου. Σε δεν χρειάζεται να πηδάω. Έλα, ευχαριστώ. Θέλουμε κι άλλα. Οπα. Αυτά πρέπει να φτάνουνε. Όχι, δεν φτάνουνε. Θέλουμε κι άλλα. Γαμώτο. Θέλουμε άλλα λίγα, δηλαδή. Άλλα δύο θέλουμε, ρε φίλε. Έλα. Βάλε αυτά, βάλε και αυτά εδώ. Ωραία, και έτοιμο! Το κάτω μέρος του τείχους. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει πύλη, εντάξει, θα είναι απλά ένα τείχος που θα ενώνεται με τα δύο βουνά, ένα και ένα. Τώρα, σας φέρνουμε αυτό μαζί μας επάνω. Ας πάμε και επάνω. Ωραία, τώρα έχουμε αυτόν εδώ το χώρο να δουλέψουμε. Λοιπόν, είναι αρκετά ωραίος και μεγάλος χώρος εδώ πέρα. Πρέπει να σε φύγει εσύ, δεν μ' αρέσεις. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε τώρα όμως. Θα μπορούσαμε. Έχω αρκετά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό εδώ πέρα, για δείτε. Αυτό θα είναι λίγο θέμα όμως. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό το κομμάτι, δεν το έχω χτίσει κάπου. Ούτε το υπόλοιπο το έχω στο design, το έχω στέλνει λίγο στο creative. Θα μπορούσαμε απλά. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Δεν θα με φτάσουν τα blocks, λογικά.
Για κανέναν λόγο θα με φτάσουν τα blocks. Θα με φτάσουνε. Οριακά. Και έχω κι άλλα 20. Το καλά. Έχουμε slabs. Έχουμε. Κάνε κι άλλα τα υπόλοιπα slabs και θα δείτε πώς θα το κάνουμε. Ορίστε, λογικά φτάνουνε. Να ξεκινήσουμε από εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ, εδώ, εδώ. Και εδώ. Δεν το πιστεύω ότι έφτασαν έτσι. Λοιπόν. Ωραία. Φτάσανε πολύ καλά. Τώρα εσύ δεν θα υπάρχει εδώ πέρα τέτοιο. Το ακούσατε αυτό, ή μόνο εγώ το άκουσα. Άκουσα σαν, άκουσα Blaze. Τι φάση. Άκουσα Blaze, ειλικρινά μιλά, έτσι. Α, με χαλάει αυτό το πράγμα. Εδώ μπαίνει βασικά το ξύλο. Ναι, εδώ μπαίνει. Βρήκα κι άλλη δεύτερη τι θα κάνουμε. Για να έχει περισσότερο ξύλο. Αν και μπορεί αυτό να φύγει, μπορεί να δει μια ουρά να περνάει μόλις τώρα. Ορίστε η ουρά που πέρασε. Last block. Ωραία. Επιτέλους ο χάτος πήγε να κοιμηθεί κάπου αλλού και όχι πάνω στο χέρι μου. Ναι. Ναι, μ' αρέσει. Γιατί όχι. Θα μπορούσαμε βέβαια να, για να έχει λίγο depth να κάνουμε και εκεί πάνω trapdoors. Ή ξέρετε κάτι, θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ πέρα κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να πάρω cobblestone. Τώρα δεν θα κάνουμε εκεί πέρα. Για να έχουμε και λίγο texture που έχει το cobblestone, το texture της cobble. Για να δω. Μ' αρέσει. Α, ξέχασα, πρέπει να το κάνουμε και με μέσα. Δεν λέω, μ' αρέσει. Αλλά... Πρέπει να το κάνουμε από μέσα. Βασικά ξέρετε κάτι, δεν ξέρω αν θα το κάνω από μέσα, εντάξει. Αφήστε με σου. Θα δούμε αν θα το κάνω από μέσα. Μπορώ να το κάνω off camera. Φέρε αυτά εδώ εσύ. Και θα δείτε τότε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε και κάτι ακόμα. Βίντεο τραβάω 50 χρόνια. Δεν πειράζει. Ορίστε. Έκανα κάτι που δεν φάνηκε στην κάμερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κάνουμε. Όχι, βάλω όλο το stack. Και βάλω και εδώ πέρα τέτοια. Άντε, θα δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αν μπορέσω να πάω εδώ πάνω. Ορίστε. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι. Εδώ. Ανάποδο, έτσι, ωραία. Γιατί θέλω να δώσω παραπάνω depth λίγο. Και εδώ. Ορίστε. Α, γαμώ. Εδώ. Και άλλα δύο. Άλλα δύο, ναι, ωραία. Και μετά νομίζω πρέπει να το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Αυτό θα το κάνουμε και από μέσα, μόλις τώρα θα το κάνουμε. Πώς ανεβαίνεις όμως, από την άλλη πρέπει να πάω. Φαίνεται πολύ, πολύ, να το πω χοντρό σε εισαγωγικά ή καλά είναι. Καλά είναι, καλά είναι. Δεν ξέρω, πρέπει να βάλω και άλλα πράγματα. Ναι, καλά είναι, καλά είναι. Τι φάση, πού είναι τα mobs. Ακούω ζόμπια. Μας έχει κάνει cave από κάτω μου, μπορεί. Α, έχει cave, ναι. Χαζός. Για να δω. Πάμε και από πάνω πώς φαίνεται. Πάμε το τείχος. Οπα. Λογικά πρέπει να είναι καλά. Δεν ξέρω, πείτε μου εσάς αν σας αρέσει.
θέλετε να βγάλουμε αυτά εδώ πέρα. Πούτε. Αυτά εδώ θα τα βγάλουμε, να τα αφήσουμε. Θέλετε να τα κάνουμε κάτι άλλο. Θέλετε να βάλουμε trapdoors. Κάτι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Από εσά κρατάτε αυτό εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα τα stairs και τα slabs. Αν θα τα βγάλουμε, θα μείνουν. Έπεσα κάτω. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα μπορούσαμε αντί για slab να βάλουμε από ένα ανάποδο stair. Α, κανονικό stair. Οκ, okay, δοκιμάζω. Δοκιμάζω μισό λεπτό. Δοκιμάζω εδώ πώς θα φαίνεται. Θα πιάνει και το... Αυτά εδώ πέρα. Θα φαίνονται. Θα δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, δοκιμάζω. Περιμένετε. Α. Ω, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Ξέρεις τι, θα φύγουν ολόκληρα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω, δε. Ναι, ναι. Άστα. Θα φύγουμε. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι θα βάλουμε. Πείτε μου εσείς στα comments τι θέλετε να βάλουμε εδώ. Σε αυτό εδώ το ξύλο. Εδώ, σε αυτό εδώ. Αν θέλετε να βάλουμε κάπου αλλού πράγματα. Δεν ξέρω τι θέλω να βάλω. Δεν ξέρω. Δεν μου έχει κάποια άλλη ιδέα τώρα. Μ' αρέσει το τείχος. Είναι ωραίο. Είναι design καλό. Βασικά δεν. Εντάξει, καλό. Μου είναι design κάτι που μου ήρθε γρήγορα για βιντάκι. Έτσι, απλό. Δεν είναι κάτι πολύ φανταχτερό με πράγματα πάνω. Είναι κάτι απλό. Όμως το άλλο τείχος εκεί πέρα. Εκεί πέρα θα είναι μεγάλο, φανταχτερό, με χρώματα. Έφυγε αυτό, έφυγε αυτό. Ωραία. Το τείχος θα μείνει έτσι. Και ναι, δεν θα αλλάξω κάτι. Οπότε, αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Αυτό το τείχος κάναμε σήμερα. Μπορώ να το ψηλώσω κατά ένα off camera. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα, αυτά είναι για σήμερα στο σημερινό βίντεο. Το κάναμε τον τείχο, σας εξήγησα λίγο τι θα κάνουμε πλέον. Όλιος δει. Και ναι. Λοιπόν, πείτε μου αν σας αρέσει το design που έκανα. Είναι κάτι γρήγορο, κάτι απλό. Δεν έκανε κάτι φανταχτερό και ωραίο. Βασικά, εν μέρει, ωραίο είναι ανάλογα τα ακούστε τέλος πάντων. Εκεί θα μπει ένας πύργος. Θα ψώσουμε για αυτό εδώ πέρα το level. Θα μπει τείχος εκεί πέρα. Ορχεία εκεί. Κάστρο εκεί πάνω. Τείχος εδώ. Πύλη, πύργη, πράγματα. Λοιπόν, όλοιος δει και το βίντεο το τελειώνει. Άμα σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like. Άμα είστε καινούριοι μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε τα νέα βίντεο και επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, αφήστε μου ένα σχόλιο. Άμα σας άρεσε το τείχος, άμα θέλετε να βάλουμε κάτι άλλο, άμα θέλετε να βγάλουμε κάτι από το τείχος. Αφήστε ένα like για το γάτο μου που πέρασε μόλις τώρα ή πριν κάτι. Και αφήστε και ένα like για το βίντεο και αυτό εκεί πέρα το άλογο. Γιατί κάνει. Όχι, κάντε like άμα σας άρεσε το βίντεο. Γεια σας.